Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή κάλπε τον Αύγουστο. Αυτό είναι το ερώτημα που θα επικρατήσει στις εκλογέ τη 25η Ιουνίου, καθώ είναι δεδομένο ότι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι πρώτο και με διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται και στη δημοσκόπηση τη MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, σύμφωνα με την οποία είναι δεδομένο ότι θα έχουμε 7 κόμματα στη Βουλή. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την αυτοδυναμία. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά σενάρια που μας οδηγούν σε κάλπες τον Αύγουστο. Στην καθαρή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 36,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 17,6%, το ΠΑΣΟΚ 10%. Το ΚΚΕ 6,2, η πλεύση ελευθερία 4,2%, η ελληνική λύση 3,9%, το κόμμα Νίκη 4,2 και το Μέρα 25 2,1. Ενώ στο 11,9% επανήλθε η διευκρίνηστη ψήφο. Στι έδρε, εφόσον προκύψει η Επτακομματική Βουλή, τα νούμερα έχουν ω εξή. Νέα Δημοκρατία 161 έδρε. ΣΥΡΙΖΑ 54. Το ΠΑΣΟΚ 30 έδρε. Το ΚΟΚΟΕ 19. Η πλεύση ελευθερίας μπαίνει στη Βουλή με 13 έδρες, η ελληνική λύση 12 και τέλο η νίκη με 11 έδρε. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, υπάρχουν δύο σενάρια που μπορεί να μα οδηγήσουν σε κάλπε τον Αύγουστο, με τον Άδωνη Γεωργιάδη προσφάτω να υποστηρίζει ότι οι εκλογέ θα γίνουν κοντά στο 15 Αύγουστο. Συγκεκριμένα, αν έχουμε 7 κομματική βουλή και η Νέα Δημοκρατία δεν φτάσει περίπου το 39%, ενώ αν το ΜΕΡΑ25 φτάσει στο πάνω άκρο του και δηλαδή στο 3,4% και μπει στη Βουλή, τότε επί της ουσίας χάνεται η πιθανότητα να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, καθώς θα χρειαστεί πόσο στο μεγαλύτερο από αυτό που πήρε στις προηγούμενες εκλογές. Αν δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση στις εκλογές του Ιουνίου, το 52,1% λέει κυβέρνηση συνεργασίας δύο ή και περισσότερων κομμάτων και το 38,7% λέει να γίνουν νέες εκλογές στο ερώτημα για το αν οι πολίτε επιθυμούν αύξηση ή μείωση ποσοστού τη Νέα Δημοκρατία, το να αυξηθεί λέει 43,3%, ενώ να παραμείνει ίδιο λέει το 8,3%. Στο ερώτημα για το αν θα πρέπει να εκλεγεί η πλεύση ελευθερία τη ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, το 47,8% λέει ναι και το 38,7% λέει όχι. Για το κόμμα Νίκη, το 24% λέει πως θέλει να μπει στη Βουλή, ενώ το 56,4% λέει να μην εκλεγεί στη Βουλή.